το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που έκανε 2 διαβήματα για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο, ισχυρίζεται ότι υπάρχει αναλυθής τρόπος παρουσίασης των γεγονότων από την Ελλάδα και μιλά για προκλητικές πτήσεις των ελληνικών αεροσκαφών κοντά στις ακτές της Τουρκίας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μετά την έξαρση της τουρκικής δραστηριότητας στο Ανατολικό Αιγαίο. Καθώς οι γείτονες θέτουν τα θεμέλια για μια επανάληψη του 2020, οι υπερασπιστές της Ελλάδας προχωρούν με αμεσότητα και ακρίβεια στις κατάλληλες ενέργειες. Αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης Embraer EMB-145H πραγματοποίησε πτήσεις στο Αιγαίο, χτενίζοντας την περιοχή μετά την ανάπτυξη του τουρκικού ερευνητικού στοιχείου και την κατακόρυφη κλιμάκωση των τελευταίων ημερών από την Τουρκία με υπερπτήσεις οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά. Την ίδια στιγμή, ΚΕΦΟ αναπτύχθηκαν στους χώρους διασποράς αντιαεροπορικά συστήματα στο Ανατολικό Αιγαίο. UAV Heron πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από το νησί της Χίου, το οποίο φαίνεται να αποτελεί στόχο της Άγκυρας στα μαξιμαλιστικά σχέδια που εφαρμόζει. Όπως αναφέραμε στο πενταπόσταγμα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο Υπουργός Άμυνας, σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, έδωσε εντολή ανάπτυξης των αντιαεροπορικών συστημάτων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πρόκειται για συστήματα που είναι ήδη στα νησιά, απλά θα μετακινηθούν σε χώρους διασποράς και θα τεθούν σε λειτουργία. Αποστολή τους, η παρακολούθηση του εναέριου χώρου και αν χρειαστεί θα εγκλωβίσουν στόχους, αναμένοντας στη συνέχεια περαιτέρω οδηγίες από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού Κινήσεων και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Η κίνηση αυτή από την ελληνική πλευρά ακολούθησε την ανάπτυξη τουρκικού ερευνητικού στοιχείου, ενώ οι Τούρκοι εξέδωσαν ναύτεξ για εξόρυξη στην Κύπρο, κινήσεις της Άγκυρας που αποτελούν προάγγελο πιθανών εξελίξεων το επόμενο διάστημα, ενώ η Αθήνα μένει στα διαβήματα. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τουρκικό πλοίο Άρβι του Πιτάκ Μαρμαρά, που είναι ένα τουρκικό ερευνητικό σκάφος, εξήλθε στην περιοχή Χίου και Σάμου, κάτι που δείχνει πλέον με σαφήνεια ότι έρχεται περίοδος καλοκαιριού 2020. Επίσης, τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος ATR-P72 έκανε πάρτι ανοιχτά της Ρόδου, συνεχίζοντας το κρεσέντο προκλήσεων κατά της Ελλάδας σε ένα συντονισμένο σχέδιο που στο βάθος έχει εξορίξεις. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.